να μην αφήσουμε να περνά μια μέρα χωρίς να προσευχηθούμε στην υπεραγία Θεοτόκο. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Όταν μια μέρα προσευχόμουν με το κομποσκήνι, ήρθε ο δαίμονας να με δελεάσει και μου άρπαξε το κομποσκήνι. Μπήκε στο κελί όπου προσευχόμουν με το κομποσκήνι και μου το άρπαξε από τα χέρια και εξαφανίστηκε. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ ότι ήρθε δαίμονας και μου πήρε το κομποσκήνι. Απευθύνθηκα στην υπεραγία Θεοτόκο και λέω: «Υπεραγία Θεοτόκε, δεν μπορώ να ησυχάσω όταν σκέφτομαι ότι ήρθε ο δαίμονας και μου πήρε το κομποσκήνι από τα χέρια μου. Λέω, Παναγία, ανάγκασέ τον να μου το επιστρέψει». Μία μέρα πέρασε, τίποτε. Δύο μέρες και πάλι τίποτε. Εγώ προσευχόμουν με πείσμα. Την τρίτη μέρα αποκοιμήθηκα στον καναπέ. Έρχεται ο δαίμονας από το παράθυρο κρατώντας το κομποσκήνι μου στα χέρια και μου το πετάει στο πρόσωπο. Έπεσε όμως το κομποσκήνι. Δεν με άγγιξε. Άκουσα ένα μπουμ. Ξυπνάω, παίρνω το κομποσκήνι. Το γνώρισα. Ήταν το δικό μου. Λέω, σε ευχαριστώ Παναγία μου που τον ανάγκασες να μου το επιστρέψει. Πολλά και διάφορα είναι τα θαύματα. Κάθε μέρα, σε κάθε παράκλησή μας. Εκείνη απαντάει. Πατήρ Παρθένιος, ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου.